Κυρίες και κύριοι, τα νέα της πόλης, στην όμορφη πόλη, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο στους 89 και 9, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου, και εμείς σήμερα σας επιφυλάσσουμε μία έκπληξη. Έχουμε μαζί μας ένα συμπολίτη μας, έχουμε μαζί μας τον Κωνσταντίνο Γεωργατζή, ο οποίος παρουσιάζεται σήμερα, τον παρουσιάζουμε σήμερα στην εκπομπή, ως θα λέγαμε έναν συμπολίτη μας που έχει κάποιες ιδιαίτερες δεξιότητες, έχει κάποια τάλαντα. Είναι ο Κωνσταντίνος Γεωργατζής που ασχολείται με την ξυλογλυπτική και ιδιαίτερα με την μικροξυλογλυπτική. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου εδώ στον κύριο Αρναούτογλου και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Ξάνθης. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στους φίλους ακροατές. Σήμερα εδώ, κύριε Γεωργατζή, θέλουμε να ξετυλίξουμε έτσι σιγά σιγά την ενασχόλησή σας με την ξυλογλυπτική. Θέλουμε να μας πείτε πώς ξεκινήσατε, πώς μπήκατε σε αυτόν τον χώρο, γιατί έχουμε δει κάποια έργα σας ήδη εμείς και ήταν ο λόγος ή αφορμή, αν θέλετε, που επιχειρήσαμε σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πώς ξεκινήσατε με την ξυλογλυπτική γενικότερα? Μάλιστα. Την ξυλογλυπτική την έχω ξεκινήσει περίπου εδώ και μία εικοσαετία. Την ξεκίνησα από τα εφηβικά μου χρόνια. Επισκεπτόμουν ως νέος το Άγιο Όρος κάποιους πατέρες που είχαν τα ιδιαίτερα χαρίσματα και ασχολιόντουσαν με την ξυλογλυπτική. Βέβαια είχαν και ωραία προσωπικότητα και αυτό ήταν ένα σημείο να μας, ένα έναυσμα για να μας δώσουν να ξεκινήσουμε κι εμείς με τη μικροτεχνία. Ασχολιόντουσαν με τα ξύλα, με τη μικρογλυπτική, με τη βυζαντινή μικρογλυπτική. Οπότε έτσι, καθώς περπατούσαμε εκεί πέρα σε αυτά τα μονοπάτια, μας ήρθε και εμάς η αγάπη, το μεράκι, η μεταλάμπαδευση που κάνανε πάνω μας ως νέοι να ασχοληθούμε με τη μικροτεχνία. Βέβαια εκείνο ήταν το ξεκίνημα. Εδώ στην Ξάνθη έχουμε το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, το οποίο οφείλω και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί δίνουν το έναυσμα να μπορεί ο κόσμος να ασχοληθεί με τις τέχνες, με πάρα πολύ ωραίες τέχνες, και οφείλουμε να τους πούμε ένα ευχαριστώ, και τον Δήμο της Ξάνθης, όλοι όσοι είναι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Το πιο όμορφο που βγήκε ήταν ότι μέσα από αυτήν την τέχνη γνωρίσαμε πολύ ωραίους ανθρώπους που αγαπούν και την πόλη μας και αγαπούν όλες τις τέχνες, και γίναμε και επιστήθη φίλοι, και ακόμα να είναι από μια μακρινή πόλη έχουμε πάρα πολύ ιδιαίτερες και όμορφες σχέσεις. Γενικότερα, εγώ θα έλεγα έτσι με τον τρόπο που το προσεγγίζετε κι εσείς, ότι η χειροτεχνία, ότι αυτά που ουσιαστικά κατασκευάζουμε με τα χέρια μας, διευρύνουν ίσως το μυαλό μας και ταυτόχρονα δημιουργούν δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν αυτή την κοινή ασχολία. Βεβαίως, το αντιλαμβάνεστε πολύ σωστά αυτά το οποίο λέω, διότι έχεις ένα οξυδερκή πνεύμα και αυτό το οποίο το καταθέτεις πάνω στο έργο είναι μια κατάθεση ψυχής. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι ένα ζωντανό αντικείμενο και μπορεί ο κάθε άνθρωπος να το πάρει μέσα από την πίστη του, καθώς μιλάμε για την βυζαντινή μικροτεχνία, και να είναι ένα ζωντανό αντικείμενο μέσα στο σπίτι, στο εικονοστάσι του, ένα φυλαχτό που θα έχει, ένα γιασματάρι, ένα όμορφο σταυρό που θα μπορεί να χαρίσει κάποιον, και μπορείς έτσι να το ζεις και να είναι μια ζωντανή παρουσία, διότι καταθέτεις πάνω πολλές ώρες στην ξυλογλυπτική και δίνεις κομμάτια του εαυτού σου, του ιδρώτα σου, χρειάζεται να έχεις έμπνευση και κόπο να καταβάλεις και ακόμα να αποδώσεις τα θεολογικά μηνύματα, το άκτιστο στο κτιστό, και να μπορεί ο άνθρωπος από εκεί πέρα να θαυμάσει αυτή την υπέροχη τέχνη. Είναι μια δύσκολη, αντιλαμβάνομαι έτσι, διεργασία, γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται μηχανικά.
για να μπορέσεις να ξεκινήσεις να κάνεις κάποια χειροτεχνία, χρειάζεται η διάθεση, χρειάζεται μια ψυχική ηρεμία, χρειάζεται χρόνος, χρειάζονται οι συνθήκες εκείνες που θα διευκολύνουν ή θα δώσουν, αν θέλετε, και το πρόσημο, θα βάλουν τη σφραγίδα, ώστε τελικά το έργο που θα βγει να έχει μια οντότητα. Αυτό έτσι ακριβώς. Χρειάζεται να έχουμε μια κατάθεση ψυχής και μια περισυλλογή, καθώς ο άνθρωπος προσεγγίζει αυτή την τέχνη μέσα από μια πίστη και καταθέτει το μεράκι του, να μπορεί να βάλει όλη του την ενέργειά του, την περισυλλογή του, στο να μπορεί να αποδώσει αυτό εδώ, το οποίο μένει πλέον στους αιώνες. Διότι τα έργα τα οποία σκαλίζονται πάνω σε πιξάρι, είναι ένα από τα καλύτερα ξύλα και σπανιότερα τα οποία μας δίνουν και αυτό το όμορφο. Ανθεκτικά, και ίσως, τα πιο ανθεκτικά. Mm-hmm. Πολλοί λένε ότι το πιξάρι αντέχει 400 χρόνια στη θάλασσα. Και έχει φυσικό δηλητήριο, το οποίο δεν το χτυπάει το σαράκι. Οπότε όλα τα έργα που έχουμε και 16ο-17ο αιώνα που διασώζονται μέχρι σήμερα, διασώζονται αφενός μεν διότι δεν υπέστησαν κάποιες βλάβες από τις πυρκαγιές και διότι δεν μπόρεσε το σαράκι ή το σκουλίκι να χτυπήσει και να χαλάσει αυτά τα αριστουργήματα που είναι με πολύ αγάπη φιλοτεχνημένα. Mm-hmm. Και για να το πάμε πάλι από την αρχή. Ξεκινήσατε με τις πρώτες εμπειρίες σας στα Άγιο Όρος. Σε κάποιους πατέρες που ασχολούνταν με την βυζαντινή γλυπτική, με την βυζαντινή ξυλογλυπτική. Είναι οι πρώτες παραστάσεις σας και ίσως και τα πρώτα πειράματά σας. Και αργότερα υπάρχει μια εξέλιξη με τα χρόνια και κάποια σεμινάρια, από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως, και κάποια εκπαίδευση που τελικά φτάνουμε στο σήμερα. Φτάνουμε στο σήμερα, έτσι ακριβώς. Μέσα από αυτή τη διαδρομή βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ευλαβή Δημήτρη, ο οποίος ήταν ο μέντορας μας πάνω στην ξυλογλυπτική. Μαθητεύσαμε δίπλα του αδιάκοπα με πολλές προτροπές, συμβουλές μέχρι και σήμερα, και ήθελα να τον ευχαριστήσω έτσι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Και φτάσαμε στο σήμερα. Το σήμερα είναι πολύ όμορφο. Δεν περίμενα προσωπικά μέσα από την ξυλογλυπτική ότι θα υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που μας στέλνει διαδικτυακά μηνύματα από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό για την υπέροχη δουλειά την οποία κάνουμε, και ότι υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που ασχολείται και με τις τέχνες και με την ξυλογλυπτική γενικότερα πάνω σε αυτό εδώ το αντικείμενο, το έχει αγκαλιάσει, το έχει αγαπήσει και μας ζητάει να του φτιάξουμε διάφορα αντικείμενα τα οποία είναι προσωπικά, θέλει να τα χαρίσει κάπου σε ένα προσωπικό του χώρο, σε ένα δικό του άνθρωπο, ας πούμε, που αγαπάει ιδιαίτερα. Και αυτό εδώ είναι που σε συνεπέρει, γιατί όταν σε συγχαίρει κάποιος μέσα από την τέχνη και το εκτιμάει ο κόσμος πολύ περισσότερο και σου δείχνει την αγάπη του και του σεβασμό του σε αυτό το οποίο κάνεις, έχεις μια εσωτερική χαρά η οποία πραγματικά δεν πληρώνεται, ας πούμε, κάπως με το χρήμα. Δηλαδή η αίσθηση η οποία νιώθεις είναι πάρα πολύ όμορφη, καθώς βλέπεις να έχει αντίκρισμα αυτό το οποίο κάνεις και να το αγαπάει και να σου ζητάει ο κόσμος. 20 χρόνια έχετε μπροστά σας, 20 χρόνια δημιουργίας. Πώς σε αυτά τα χρόνια, τι έργα έχετε κάνει? Έχουμε κάνει αγιασματάρια, πόρπες, σταυρούς ευλογίας, έχουμε κάνει εξόγλυφα, ισόγλυφα, έργα με χαρακτική, έχουμε σκαλίσει σε φλαμούρια, σε πιξάρια, σε διάφορα άλλα είδη ξύλου, όπως είναι ο κέδρος, το κυπαρίσι και διάφορα. Δηλαδή έχουμε κάνει αγγέλους, έχουμε σκαλίσει πρόσωπα, έχουμε κάνει τρίπτυχα, πάρα πολλά. Βέβαια τα πιο πολλά έχουν να κάνουν σχέση με το θρησκευτικό χαρακτήρα πάνω στην ξυλογλυπτική μας, όπως εικόνες, η Παναγία, ο Χριστός, διάφορους Αγίους που μας έχουν ζητήσει κάποιοι άνθρωποι για να βάλουν στο εικονοστάσι τους.
μέχρι λαμπατέρ, οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με ξύλο, αλλά αυτό το οποίο μας τσιτάρει και έχει τραβήξει το περισσότερο το είναι μας δηλαδή και το ενδιαφέρον, είναι πάνω στη μικροτεχνία. Διότι είναι... Δηλαδή είναι άλλο η ξυλογλυπτική και άλλο η μικροτεχνία στην ξυλογλυπτική, έτσι. Ναι. Ξυλογλυπτική έχει να κάνει σχέση γενικότερα με εξόγλυφα έργα, με σόγλυφα. Είναι τα έργα που λέμε τα ποιμαντικά, που μπορεί κάποιος βοσκός να έκανε την γλίτσα του, να κάνανε κάποια μπαούλα οι άνθρωποι. Είναι η ναυτική, η ξυλογλυπτική, η αστική ξυλογλυπτική, η λαϊκή, και μέσα σε όλες αυτές τις ξυλογλυπτικές διακρίνεται και η εκκλησιαστική τέχνη. Και ακόμα μέσα στην εκκλησιαστική τέχνη πηγαίνουμε στην μικροτεχνία. Πηγαίνουμε στην μικροτεχνία, η οποία τις μεγάλες παραστάσεις μπορούμε να τις αποδώσουμε σε πολύ μικρό μέγεθος, δηλαδή μια παράσταση... Η σταύρωση μπορεί να γίνει 2,5 επί 2 εκατοστά και να είναι μέσα όλα τα πρόσωπα. Δηλαδή μιλάμε για ένα υλικό που έχει πολύ μικρή διάσταση. Έτσι. Και προσπαθούμε να αποτυπώσουμε μέσα σε αυτήν την πολύ μικρή διάσταση, λέτε 2 επί 2,5 εκατοστά ας πούμε, ναι, ναι. Ένα πολύ μικρό αντικείμενο, προσπαθούμε να αποτυπώσουμε πολύ πολυπρόσωπα, έτσι, πολυσύνθετα, πράγματα. Αυτό σημαίνει βέβαια ουσιαστικά μια χειρουργική ακρίβεια. Βεβαίως είναι μια χειρουργική. Οπότε υπάρχει και μια σημαντική δυσκολία σε όλο αυτό, έτσι. Βεβαίως υπάρχει μια σημαντική δυσκολία και από την χειρουργική προσέγγιση την οποία κάνουμε, διότι το σκαλίζουμε εξ ολοκλήρω χειροποίητο και σκαλίζεται με χειρουργικό νηστέρι. Τα εργαλειάκια τα οποία έχουμε δεν υπάρχουν στο εμπόριο πολλά, αναγκαζόμαστε να τα προσεγγίσουμε και να τα φτιάξουμε εμείς, αλλά η γενικότερη μικροτεχνία είναι εξ ολοκλήρου με το χέρι και σκαλίζεται με χειρουργικά νηστέρια, και αν τυχόν κάνεις κάποιο λάθος... Να πω για τους ακροατές μας, για όσους έχουν τη δυνατότητα και μας βλέπουν κιόλας σε αυτή την απευθείας μετάδοση που γίνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και αργότερα και μέσα από το YouTube, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τι σημαίνει μικροτεχνία από κάποια έργα που μας έχει δώσει έχει θέσει στη διάθεσή μας ο κύριος Γεωργατζής. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσουμε όμως. Ουσιαστικά λοιπόν προσπαθούμε σε έναν πολύ μικρό χώρο, μέγεθος, να αποτυπώσουμε σύνθετες παραστάσεις. Βεβαίως, και η τέχνη της ξυλογλυπτικής είναι αφαιρετική τέχνη. Η τέχνη της ζωγραφικής είναι προσθετική. Προσθέτουμε για να δημιουργήσουμε. Στην ξυλογλυπτική δημιουργούμε αφαιρώντας, δημιουργούμε αρνητικά. Το αρνητικό είναι αυτό που μας δίνει το θετικό αποτέλεσμα, διότι το έργο υπάρχει μέσα στο ξύλο και εμείς αφαιρετικά προσπαθούμε να φανερώσουμε αυτό το οποίο κρύβεται μέσα στο έργο. Και δεν σηκώνει η αφαιρετική τέχνη λάθος. Πρέπει να είμαστε σίγουροι. Από τη μάζα δηλαδή που έχουμε, από το ξύλο ως μάζα, αφαιρούμε κομμάτια του ξύλου, αυτό λέτε, έτσι ώστε τελικά να αποκαλυφθεί το έργο, να γίνει το έργο. Να πραγματοποιηθεί έτσι η ακριβώς, παράσταση. Έτσι ακριβώς, δηλαδή προσπαθούμε να αφαιρέσουμε και να είμαστε σίγουροι εκεί που θα μπει το κοπίδι μας, εκεί που θα μπει το νηστέρι μας, ότι είμαστε σίγουροι για τη δύναμη που θα αποδώσουμε, για τις μοίρες που θα αποδώσουμε, το τι κοψιά και το τι θα μας φανερώσει. Δηλαδή ένας καλός ξυλογλύπτης πρέπει να βλέπει το έργο του πάνω στο ξύλο πριν το ζωγραφίσει. Πρέπει δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε... Να το φαντάζεται. Να το φαντάζεται, ναι, να το φαντάζεται το πώς θα βγει. Και έτσι προχωρώντας καθώς το φαντάζεται το πώς θα βγει, να μπορεί να σκαλίσει και να αφαιρέσει τα τμήματα τα οποία πρέπει να βγουν από το έργο για να φανερωθεί. Κύριε Γεωργατζή, κάποια από αυτά τα έργα τα έχετε διαθέσει. Είναι κάποια έργα που δεν έχετε διαθέσει και τα έχετε κρατήσει έτσι για σας προσωπικά, τα έχετε στη συλλογή σας από τότε που τα φτιάξατε μέχρι και σήμερα? Βεβαίως υπάρχουν έργα στην προσωπική μου συλλογή και από τα έργα, πρόσφατα έργα και από τα παλιά μου τα έργα, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ φιλοτεχνημένα σε αυτή την απόδοση που φτάσαμε ως το σήμερα,
αλλά γενικότερα ό,τι φτιάχνετε με το χέρι, ένα μικρό είτε ένα μεγάλο, δεν πάει να είναι χειροποίητο και ένας άνθρωπος και να είναι μοναδικό. Μοναδικό, έχει τη μοναδικότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι έτσι, καταρχήν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Ναι, αυτό το οποίο σε συνεπαίνει είναι η μοναδικότητα του κάθε έργου, γιατί και το ίδιο έργο να... Να θέλετε να αντιγράψετε δεν δεύτερη μπορώ. Φορά, δεν θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Ναι, δεν θα είναι το ίδιο κομμάτι του ξύλου, θα έχει κάποιο ρόζο, θα έχει κάποια δυσκολία, η οποία το αντικαθιστά μοναδικό, σαν τον άνθρωπο. Το κάθε έργο είναι μοναδικό και από τον ίδιο καλλιτέχνη. Mm-hmm. Είναι μοναδικό και όμορφο. Κάποια έργα λοιπόν που έχετε κρατήσει... Έχω κρατήσει μερικά έργα. Δείχνει και την πορεία ουσιαστικά έτσι, μέσα στα 27 χρόνια, την εξέλιξη που μπορεί να υπάρχει και στην ξυλογλυπτική και στην βυζαντινή μικροξυλογλυπτική, μικροτεχνία. Βεβαίως, γιατί έχω έργα όπως μπορεί να ήταν κάποια πάπια, στο πούμε, κάποιο αντικείμενο το οποίο δεν είχε να κάνει σχέση τόσο πολύ με τη βυζαντινή τέχνη, διότι πρέπει να μαθητεύσεις γενικότερα για το ξύλο. Για να φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε το ξύλο, πρέπει να ξέρουμε από ποιο μέρος του δέντρου θα το πάρουμε, να έχει γίνει η αφύγρανσή του, να έχει βγει η υγρασία του από μέσα, να έχουμε ετοιμάσει τα κοπίδια μας, να ξέρουμε ποιο ξύλο θα διαλέξουμε για την ανάλογη δουλειά. Και αυτά εδώ πρέπει να τα μαθητεύσεις, να τα διαβάσεις, να ασχοληθείς πάνω σε αυτό εδώ το αντικείμενο για το τελικό αποτέλεσμα. Και ουσιαστικά και να προπονηθείς, λέτε. Γιατί είπατε ένα παράδειγμα πριν ότι μπορεί να κατασκευάσατε ως ξυλόγλυπτο μια πάπια, αλλά αυτό ήταν μια προπόνηση για να μπορεί να έρθει η δεξιότητα, η δεξιοτεχνία, ώστε να περάσουμε σε κάτι πιο δύσκολο, σε κάτι πιο απαιτητικό. Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Πρέπει να αρχίσεις να έχεις έναν ευρύ ορίζοντα, μια μεγάλη γνώση πάνω στο ξύλο, πάνω στην τέχνη της ξυλογλυπτικής, για να μπορείς να φτάσεις στο σήμερα. Mm-hmm. Οπότε πάρα πολλοί που ίσως την έχουν ξεκινήσει να ζορίστηκαν ή να απογοητεύτηκαν πάνω στο έργο τους και να τα παρατήσαν, αλλά αυτό μας διδάσκει η ξυλογλυπτική, ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, πρέπει να έχουμε δύναμη, έμπνευση, να μην τα παρατάμε σε οτιδήποτε και να κάνουμε και να μην απογοητευόμαστε με το αποτέλεσμα. Η τέχνη του Εύζην λέει ότι δεν κατέστρεψα, ας πούμε, 10 έργα, αλλά έφτιαξα 10 έργα και στο 11ο πέτυχα. Οπότε πρέπει να βλέπουμε τη θετική πλευρά σε αυτό το οποίο κάνουμε και να μην απογοητευόμαστε, δηλαδή να έχουμε ενθάρρυνση. Mm-hmm. Και μια υπάρχουν απογοητεύσεις, έτσι. Βεβαίως. Γιατί φαντάζομαι... και στην μικροτεχνία, αλλά γενικότερα στην τέχνη αυτή, την χειροποίητη, την ξυλογλυπτική, ότι το παραμικρό λάθος, σε εισαγωγικά, καταστρέφει το έργο. Και αυτό το λάθος συνήθως, επειδή βγάζουμε από τη μάζα, όπως είπατε πριν, αφαιρούμε ένα κομμάτι, είναι δύσκολο να διορθωθεί. Δεν διορθώνεται. Έχει συσσαγωγικά, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος, έχει την αναπηρία του, ας πούμε. Έχει την αναπηρία του. Βέβαια, από τη θετική πλευρά μπορούμε να δούμε ότι αυτή η αναπηρία μέσα στο έργο δεν μπορεί να δώσει την τελειότητα και μας δίνει ότι είναι χειροποίητο και ανθρώπινο, γιατί είναι κάτι του ζωντανό. Άμα βάλεις ένα έργο σε ένα μηχάνημα, θα το κάνει τέλειο, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, δεν θα έχει όμως ζωή. Φαίνεται και ξεχωρίζει. Αυτό το οποίο το έχει πιάσει ανθρώπινο χέρι και το έχει προσεγγίσει πάρα πολύ όμορφα, έχει δώσει το τέλειο αποτέλεσμα, ακόμα και να είναι χαλασμένο. Μας δείχνει ακόμα ότι είναι χειροποίητο. Ακόμα και μέσα από τα λάθη του. Βεβαίως. Mm-hmm. Ακόμα και μέσα από τα λάθη του, μας δίνει την ιδιαιτερότητά του και την ομορφιά του σε αυτό εδώ. Επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η συζήτηση, υπάρχουν εδώ στην Ξάνθη και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με την γλυπτική, με την ξυλογλυπτική, με την μικροτεχνία? Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, επιστήθη φίλοι που γνωρίσαμε. Προσωπικά γνωρίζω και 10-12 άτομα που ασχολούνται και με την ξυλογλυπτική και με τη μικροτεχνία. Και αυτοί την αγαπάνε πάρα πολύ και είμαστε και μία ομάδα, δηλαδή μπορεί να τύχει να συνεργαστούμε, να βγει
κάποια εργασία σε εισαγωγικά και όλοι μας να βάλουμε το λιθαράκι μας και να συνεργαστούμε να βγάλουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Υπάρχει δηλαδή μία ομορφιά και ένας συναγωνισμός και μία μεταλαμπάδευση γνώσεως ο ένας τον άλλον. Γιατί μέσα σε αυτή την τέχνη δεν είναι μία παραγωνισμένη τέχνη, είναι μία τέχνη που επικρατεί και ζει. Είναι στο τώρα, είναι στο σήμερα και την έχουμε εμείς στα χέρια μας. Οπότε αφού την έχουμε εμείς στα χέρια μας, αυτή η τέχνη ζει. Mm-hmm. Η γνώση βέβαια, ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί πολλά στοιχεία να τα έπαιρνε μαζί του. Εμείς μέσα στο σήμερα μοιραζόμαστε αυτή την τέχνη, μοιραζόμαστε με ανθρώπους που χρειάζονται την πληροφορία μας να τους τη δώσουμε, να την πούμε. Μπορεί να μας βρει στο Facebook, μπορεί να μας βρει στο Instagram. Θα έλεγα ότι η πρώτη προσέγγιση που είχαμε με τον Κωνσταντίνο Γεωργατζή με τα έργα του ήταν στις γιορτές Παλιάς Πόλης σε μια έκθεση. Συμμετείχατε σε μια έκθεση στα πλαίσια των γιορτών Παλιάς Πόλης και είχατε κάποια έργα σας εκεί. Τότε παρουσιάσαμε εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο με ένα άρθρο την δουλειά σας. Αυτή η δουλειά βέβαια έχει 2-3 χρόνια βέβαια αυτό. Το 2019 προ-κορονοϊού. Προ-κορονοϊού, έτσι ναι. Αυτό τώρα έχει μια εξέλιξη. Και έχετε μια παρουσία έτσι και στα κοινωνικά δίκτυα στην οποία με αυτή την παρουσία δείχνετε κατά κάποιο τρόπο ένα μέρος της δουλειάς σας. Βεβαίως δείχνουμε μέσω των κοινωνικών δικτύων αυτή τη δουλειά. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία έκθεση στις γιορτές Παλιάς Πόλεως και από εκεί πέρα είχαμε και την εξέλιξη και πήραμε τη δύναμη από τον κόσμο που θαύμαζε αυτή την τέχνη, διότι είχαμε και πάρα πολύ κόσμο από ξένες πόλεις. Mm-hmm. Και αν τυχόν λείπαμε κάποια ώρα, ψάχνα να βρούμε ποιος καλλιτέχνης είναι αυτός που σχεδίασε αυτά τα έργα, να έρθουν να μας μιλήσουν, να μας πούν τι γίνεται, να μας δώσουν τα συγχαρητήριά τους. Οπότε πήραμε εκεί πέρα τη δύναμη, την αφορμή και κουράγιο, και κουράγιο να συνεχίσουμε και να βγάλουμε μερικά όμορφα εργάκια και ίσως άμα δοθεί η ευκαιρία είτε στη Δημοτική Πινακοθήκη είτε και στο οποίο όπως είχαμε κάνει παλαιότερα εκθέσεις ή σε έναν άλλο χώρο να μπορέσουμε να εκθέσουμε ορισμένα έργα τα οποία τα κάναμε μέσα στον κορονοϊό. Είχαμε το χρόνο διότι αυτή... Αυτά είναι τα θετικά του κορονοϊού, έτσι, δόθηκε λίγος χρόνος. Τα θετικά, ναι, δόθηκε λίγος... Στην κλεισούρα, έτσι, κλειστήκαμε λίγο παραπάνω. Έτσι, σε αυτή την μοναξιά μας, ας το πούμε, και μπορέσαμε να βγάλουμε μερικά έργα και να τα παρουσιάσουμε, να τα δει ο κόσμος, να τα προσεγγίσει. Και είναι πολύ καλό γιατί αυτά τα έργα της μικροτεχνίας δύσκολα συναντούνται έξω στον κόσμο. Εμείς τα βλέπαμε στα μοναστήρια, στα Άγιον Όρος, το οποίο δεν είναι άβατο για τις γυναίκες. Οπότε μπορούν να έρθουν σε μια έκθεση να προσεγγίσουν και να δουν αυτά τα έργα. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι μια, θα λέγαμε, σπάνια τεχνοτροπία. Βεβαίως, ναι. Γενικότερα, ναι. Αυτή η μικροτεχνική, ναι. Η μικροτεχνία, γιατί πραγματικά μια παράσταση πολυπρόσωπη, μια παράσταση, μια εικόνα παρουσιάζεται με μια σμίκρυνση και με μεγάλη λεπτομέρεια και καθαρότητα και όλο αυτό από μόνο του έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέγατε πριν, κύριε Γεωργατζή, ότι όταν ξεκινούσατε δεν περιμένατε ότι θα υπάρχει τόσος κόσμος που να ενδιαφέρεται για τα χειροποίητα, για την ξυλογλυπτική, για αντικείμενα που έχουν να κάνουν με ξύλο. Βεβαίως, κύριε Αρναούτογλου, αυτό είναι μία αλήθεια. Διότι είχαμε αυτήν εδώ την σχέση με το ξυλόγλυπτο, δεν ξέραμε ότι πολλοίς κόσμος θα μας στέλνει τα μηνύματά του και θα ασχοληθούν, θα μας πάρουν τηλέφωνο να πούν πού μάθατε, πού πήγατε, σε ποιο ίδρυμα, σε ποια σχολή να πάμε κι εμείς. Και αυτό είναι κάτι το όμορφο, είναι κάτι το ξύλο το οποίο το αγαπάει ο άνθρωπος, ανέκαθεν πιστεύω αρχιωτά των χρόνων. Συνυπάρχουμε με το ξύλο, τα πρώτα εργαλεία ίσως ήταν ξύλινα, τα πρώτα σκεύη στο σπίτι. Οπότε αυτό εδώ η αγάπη του κόσμου, η ζήτηση που έχει για αυτά τα έργα και να τα δει και να τα προμηθευτεί, πραγματικά σε αφήνουν άναυδο.
η αγάπη δηλαδή του κόσμου για αυτό εδώ το αντικείμενο, για αυτήν εδώ την τέχνη. Mm-hmm. Εκτός από την βυζαντινή ξυλογλυπτική, μου λέγατε πριν ότι κάποιοι έτσι που ήρθαν σε επικοινωνία μαζί σας ζητήσανε και πιο προσωπικά πράγματα ή ζητήσανε κατασκευές ξυλόγλυπτες και άλλων αντικειμένων που θα μπορούσαν να είναι κάποια δώρα ανάμνησης, κάποια δώρα αγάπης. Τι είναι αυτό που περισσότερο, σε τι εστιάζονται οι άνθρωποι έτσι που θέλουν κάτι μοναδικό? Γιατί ουσιαστικά όταν ζητάνε κάτι, όταν έτσι το καταλαβαίνω τουλάχιστον, όταν κατά παραγγελία ζητάνε από τον καλλιτέχνη να κάνει κάτι, θέλουν να έχει και κάτι από την δική τους προσωπική σφραγίδα. Βεβαίως κύριε Αρναούτογλου, έχει τύχει να φτιάξω μέρη και ξύλινα δαχτυλίδια που πάνω θα είναι τα αρχικά του αγοριού ή του κοριτσιού, να έχουμε φτιάξει διάφορα κορνιζάκια με τα ονόματα παιδιών, αντικείμενα που θέλουν, ένας να θέλει να σκαλίσει πάνω κάποιο πρόσωπο, ένας κυνηγός να θέλει να σκαλίσει ας πούμε ένα σκυλί και να του κάνει κορνίζα. Μετά τα κάνουμε και διάφορες άλλες τεχνοτροπίες, δηλαδή μπορεί να τα περάσουμε ένα φύλλο χρυσού, να τα περάσουμε μια σκόνη χρυσού, να τα βάψουμε, να τα λουστράρουμε. Αυτά είναι ο πελάτης συσσαγωγικά που θα μας ζητήσει κάτι, ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, να το φέρουμε στα μέτρα τα οποία επιθυμεί. Mm-hmm. Και να το χαρίσει. Υπάρχει δηλαδή η τέχνη, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να ζητήσει κάτι ιδιαίτερο, κάτι που να έχει την προσωπική του σφραγίδα, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως, βεβαίως υπάρχει και αυτό εδώ και έχει γίνει πάμπολες φορές. Mm-hmm. Ένας να θέλει ας πούμε να ζωγραφίσει μία εικόνα ή να ζωγραφίσει μία ζωγραφιά και να θέλει η κορνίζα του να έχει κάποια λουλουδάκια, κάποια τριφύλια, κάποιους καράβολες που λέμε. Οπότε σου ζητάνε, τα σκαλίζεις. Ένας μπορεί να θέλει τον δικέφαλο αετό, άμα είναι αεξής ας πούμε τώρα με τις ομάδες, εντάξει δεν θέλω να έχω τέτοια τοποθέτηση, αλλά έχουμε κάνει διάφορα αντικείμενα mm-hmm. μέσα σε αυτά εδώ τα χρόνια mm-hmm. που ασχολούμαστε. Τι στόχους έχετε βάλει για το μέλλον, κύριε Γιωργάτζη? Καταρχήν, πείτε μας, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχετε κάποια έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, που τα δουλεύετε, και δουλεύετε συνήθως παράλληλα ένα, δύο, τρία, πέντε έργα, ή αφοσιώνεστε σε ένα να τελειώσει και πάτε σε κάποιο άλλο? Βεβαίως είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Συνήθως δουλεύουμε ταυτόχρονα έργα και αυτή τη στιγμή δουλεύω τρία έργα ταυτόχρονα, διότι εάν δουλεύει συνέχεια ένα έργο μπορεί να σε κουράσει ψυχολογικά αυτό εδώ, γιατί έχουμε πει ότι το κάθε έργο είναι κατάθεση ψυχής, οπότε μπορεί να σε κουράσει και να μην μπορείς να αποδώσεις απάνω αυτό το οποίο θες, ή έχεις ένα έργο το οποίο είναι στην αρχή και πρέπει να το δουλέψεις, να ζεσταθούν τα δάχτυλά σου, να ζεσταθεί το χέρι σου, για να πας να προσεγγίσεις και να κάνεις τη λεπτομέρεια, διότι τη μικροτεχνία δεν την κάνουμε με το μάτι γυμνό, φοράμε φακούς επαφής, φοράμε μυγενθετικούς φακούς που μεγαλώνουν την διάσταση και σκαλίζουμε το έργο. Αυτό εδώ έχει σαν συνέπεια κάθε ένα τέταρτο να κάνεις διαλύματα, διότι πονάνε μέσα τα μάτια σου, πονάει η στάση του κορμιού σου, πονάνε τα χέρια σου, και θέλει να κάνεις διάλειμμα. Οπότε ένα έτσι μυστικό ας πούμε του καλλιτέχνη είναι να σκαλίζει διάφορα έργα ταυτόχρονα, οπότε και να μην σε κουράζει και να έχεις μια ιδιαίτερη κατάσταση πάνω στα έργα σου. Mm-hmm. Ναι, βάλατε κάτι που δεν το είχα σκεφτεί, αυτό με τους μεγενθητικούς φακούς, γιατί πραγματικά όταν δει κανείς μια μικροτεχνία, με μεγάλη δυσκολία μπορεί να ξεχωρίσει ίσως κάποιες μορφές με την όρασή του. Δηλαδή και πραγματικά προκύπτει το ζήτημα πόσο καλλιτέχνης με τόση καθαρότητα και τόση λεπτομέρεια μπορεί να επέμβει πάνω στο ξύλο, να αφαιρέσει κομμάτια του ξύλου και να δημιουργηθεί αυτό το αποτέλεσμα. Άρα και χρησιμοποιείται έτσι βοηθήματα. Βεβαίως. Όπως είναι αυτή η μεγενθητική φακή, που βέβαια εντάξει, για λίγο, για δευτερόλεπτα τους χρησιμοποιούμε και κουράζεται το μάτι, πόσο δε περισσότερο όταν πρέπει κανείς να δει τη λεπτομέρεια μέσα από την οποία μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό.
Ναι, βεβαίως χρησιμοποιούμε μεγενθητικούς φακούς, ανάλογα πάλι το πόσο ποσοστό θέλουμε να κάνει το ζουμάρισμα και ότι όλα αυτά τα έργα έχουν σκαλιστεί με μεγενθητικό φακό. Και όλα αυτά τα έργα τα πιο πολλά είναι επί μακρών. Δεν γίνονται εύκολα. Έχει έργο που έχει πάνω και 200 ώρες εργασίας. Αν μπορούμε, ας πούμε, να βάλουμε ένα χρόνο για να μας... Που σημαίνει ότι αυτό το έργο μπορεί να το δουλεύετε για μήνες ή και για χρόνια. Βεβαίως, είχα έτσι τη χαρά μετά που είχαν πει από το 2019 που, είχαν τελειώσει οι γιορτές Παλιάς Πόλεως και είχαμε πάρει έτσι την ενέργεια, είχαμε βάλει μπροστά ένα έργο το οποίο λέγεται 12αόρτο, έχει τις 12 παραστάσεις του Χριστού, τις σημαντικές παραστάσεις. Είναι αμφίπλευρο, δηλαδή και από τις δύο μεριές είναι σκαλισμένο και είναι διάτρητο. Η διάτρητη τέχνη είναι το να υπάρχουν κενά πάνω στο έργο και να μπορείς να βλέπεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο από τη μία μεριά στην άλλη. Αυτό εδώ περίπου για να ολοκληρωθεί κάναμε 30 μήνες. 30 μήνες, βέβαια, το βάζουμε ως χρονικό όριο από τη μέρα που το ξεκινάς μέχρι τη μέρα να τελειώσεις. Δεν είναι ότι 30 μήνες κάθε μέρα σκαλίζαμε, όχι. Διότι υπήρχαν και άλλα έργα ή παραγγελίες και τα λοιπά. Ναι, και ότι μπαίνει και αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας που πρέπει να υπάρχει διάθεση, να υπάρχει η ηρεμία, να υπάρχει μια ψυχολογική κατάσταση τέτοια που να συνηγορεί στο να υπάρχει δημιουργία. Έτσι ακριβώς, πρέπει να είσαι εκεί πέρα όταν σκαλίζεις, πρέπει το μυαλό σου να είναι καθαρό, να είναι ήσυχο, να προσεγγίζεις το όλο θέμα μέσα από την πίστη σου για να φτιάξεις αυτό εδώ. Και θέλει πραγματικά μια κατάθεση ψυχής, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είμαστε ερασιτέχνες, γιατί λέμε ο ερασιτέχνης είναι ο εραστής της τέχνης. Εάν πραγματικά δεν το αγαπάς αυτό εδώ, δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό που σε έλκει είναι η τάση της αιμονής. Η αιμονή δηλαδή σε βάζει μια διαδικασία παραγωγής και σκέψεως και δημιουργίας. Όταν αυτό δηλαδή σφινώσει εισαγωγικά στο μυαλό, στην καρδιά σου και έχεις μια έμπνευση να κάνεις ένα έργο, δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Δηλαδή περπατάς και το σκέφτεσαι. Μένεις εκεί. Οπότε όλος αυτός ο μυστικός έρωτας κατά κάποιο τρόπο σε βάζει σε αυτήν εδώ την υπομονή. Γιατί όλοι μου λένε για να κάνεις τέτοια έργα έχεις τεράστια υπομονή, συγχαρητήρια. Εγώ λέω δεν έχω υπομονή. Αλλά έχω έτσι την αγάπη εκείνη τη στιγμή. Είναι στιγμαίο αυτό εδώ. Εκείνη τη στιγμή έχω την αγάπη και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς πιάνεις κάτι. Δηλαδή το πώς το πιάνεις κάτι, το πώς προσεγγίζεις, έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα σε όλες τις τέχνες, πιστεύω. Έτσι ολοκληρώνοντας, κύριε Γεωργιάτζη, πείτε μας τους στόχους σας για το επόμενο διάστημα. Βέβαια είναι και ο κορονοϊός στη μέση, ένας αστάθμητος παράγοντας που μια μας κάνει να πατήσουμε φρένο και μια να μην μας αφήνει να προγραμματίσουμε κάποια πράγματα. Τι σκέφτεστε όμως για το μέλλον? Για το μέλλον σκέφτομαι να έχουμε υγεία, να είμαστε γεροί και εμείς και όλος ο κόσμος και οι φίλοι ακροτές που μας ακούνε, να έχουμε την δύναμη να σκαλίσουμε διάφορες όμορφες φιλοτοχνημένες δημιουργίες που θα θαυμάσει ο κόσμος, θα θαυμάσουμε και εμείς οι ίδιοι, να κάνουμε έργα, να κάνουμε εκθέσεις, να είμαστε μονιασμένοι να βοηθάει ο ένας τον άλλον γενικότερα στη ζωή μας, και προσωπικά μέσα στην τέχνη μου να μπορώ να αποδώσω το καλύτερο και το 100% του ψυχισμού μου, του εαυτού μου πάνω στα έργα και σε αυτό το οποίο αγαπώ, να έχω τη δύναμη δηλαδή και την ηρεμία να μπορώ να φιλοτεχνώ και να ολοκληρώνω τα έργα τα οποία φτιάχνω. Αυτό εδώ έτσι σαν έμπνευση. Αυτό εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Γεωργιάτζης, ξυλογλύπτης, μικροτεχνική. Μικροτεχνία. Μικροτεχνία στην ξυλογλυπτική, στη βυζαντινή ξυλογλυπτική. Ένας άνθρωπος που ζει ανάμεσά μας και τα έργα του που θα ζουν για πάντα, έτσι είναι τα έργα του καλλιτέχνη. Κύριε Γεωργιάτζη, σας ευχόμαστε πραγματικά με αυτή την ψυχική ηρεμία που έχετε, αυτή όλη η εξωτερήκευση
της ενέργειάς σας να γίνεται μέσα από αυτή την τέχνη και να έχουμε την ευκαιρία όλοι εμείς να γινόμαστε κοινωνία, να βλέπουμε, να θαυμάζουμε, να αγαπούμε αυτήν την ζώσα τέχνη που παράγουν τα ανθρώπινα χέρια και το ανθρώπινο μυαλό. Και μέσα ίσως, το κρατάω αυτό που είπατε, ίσως μέσα από κάποιο μικρό λάθος κατά την διαδικασία έτσι, της παραγωγής, της δημιουργίας, να είναι που δίνει και τη μοναδικότητα, να δίνει την ανθρώπινη διάσταση, να δίνει τον πραγματικό ρεαλισμό μέσα σε αυτή την τέχνη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αρναούτογλου για την φιλοξενή σας εδώ, για την αγάπη σας, για το βήμα το οποίο μου δώσατε να μπορώ να καταθέσω και εγώ και να μιλήσω για την ξυλογλυπτική μας, για την βυζαντινή μας την τέχνη. Να δώσω την αγάπη, ευχαριστώ το Δημοτικό Ραδιόφωνο, όλους αυτούς που συμβάλανε για την εκπομπή, για την ζεστασιά τους και την αγάπη τους, και να σας χαιρετήσω. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Δύο χρόνια τώρα, όλος ο κόσμος δοκιμάζεται. Οι απώλειες